Αυτά με το ΓΕΣΥ. Πάμε τώρα να παρακολουθήσουμε, φίλες και φίλοι, κάποιες δηλώσεις του Αρχιεπισκόπου μας αναφορικά με το Κυπριακό και το Ανακιντζή. Πάμε να δούμε τι δήλωσε χθες ο Αρχιεπισκόπος. Τα πειρά του έστρεψε σήμερα ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος κατά του Μουσταφά Ακιντζή με αφορμή τις τελευταίες δηλώσεις του Τουρκοκύπριου ηγέτη. Πιστεύω ότι μάλλον αφορμές θέλει ο κύριος Ακιντζή και εξφεντονίζει και απειλές ότι η Τουρκία θα κάνει έρευνες στην ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας. Την ίδια ώρα ο Αρχιεπίσκοπος αναφέρθηκε στη στάση του Προέδρου της Δημοκρατίας για την απόφαση της Βουλής που αφορά το ενωτικό δημοψήφισμα. Η δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας είναι αρκετή και έβαλε τα πράγματα στην θέση τους. Διότι η νομοθετική εξουσία είναι μια ανεξάρτητη παρουσία στην δημοκρατία που αποφασίζει μόνη της. Καταδικάζοντας τις απειλές της Άγκυρας, ο Αρχιεπίσκοπος σημείωσε ότι αυτές δεν θα λήξουν ποτέ και αν η Τουρκία έχει σκοπό να επέμβει θα το κάνει, είτε τις δίδουμε αφορμές είτε όχι. Τόνισε δε ότι η Τουρκία εκμεταλλεύτηκε πέραν των ορίων την υπόθεση με το ενωτικό δημοψήφισμα. Εξέφρασε παράλληλα την πεποίθηση ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν πρόκειται να λάβει υπόψη τις τουρκικές απειλές, καλώντας τον να κάνει το καθήκον του στο ακέραιο και η Εκκλησία με τη σειρά της θα τον στηρίξει. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτά δήλωσε χθες ο Αρχιεπίσκοπος. Τώρα εδώ στην κουβέντα μας, μαζί μας ο Αλέξανδρος ο Μιχαηλίδης, ο εκπρόσωπος τύπου της Συμμαχίας των Πολιτών. Καλημέρα, κύριε Μιχαηλίδη. Καλημέρα, κύριε Μητρόπουλε. Και σε πολύ λίγο θα είναι μαζί μας ο εκπρόσωπος τύπου του Συναγερμού, ο κύριος Πρόδρομος Προδρόμου. Να πάρω πάσα από τις δηλώσεις του Αρχιεπισκόπου. Έκανα αναφορά στη Βουλή. Μέσω πλην σαφώς είπε ότι έχει το δικό της ρόλο, που δεν μπορεί να το στερήσει κανένας. Τώρα, εκ των υστέρων, μήπως ήταν τραβηγμένο όλο αυτό, κύριε Μιχαηλίδη, ήταν λάθος με το ενωτικό δημοψήφισμα, η τροπολογία? Κοιτάξτε, κύριε Δημητρόπουλε, εγώ θεωρώ ότι δεν ήταν λάθος. Με την έννοια ότι εμπρότης και στο επίπεδο του χρονισμού, γιατί είναι μια συζήτηση, να θυμίσω, που είχε αρχίσει πολύ πιο πριν για το κομμάτι των κανονισμών του που αφορούσαν την παιδεία. Είχε συζητηθεί, αν θυμάστε, το θέμα των εξετάσεων, είχε μπει και αυτό το θέμα, το οποίο ήταν ένα θέμα αρκετά υποβαθμισμένο στο σύνολο της συζήτησης που έγινε. Αλλά κατέληξε χρονικά να μπει στην Ολομέλεια με τις τροποποιήσεις του τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Εκείνο που με ανησυχεί περισσότερο είναι ότι παρότι και ο ίδιος ο Πρόεδρος, το επανέλαβε τώρα και ο Μακαριότατος, αναγνωρίζουν ότι πρόκειται για ένα θέμα χαμηλής σημασίας. Πρόκειται για την ανάγνωση ενός μηνύματος του Υπουργού. Ενός δεκάλεπτου και όχι μόνο για αυτό το θέμα και για κάποια άλλα θέματα τα οποία είχε αποφασίσει η Βουλή με την απόφαση της αυτή. Δημιουργήθηκε όλος αυτός ο ντόρος. Αυτός ο ντόρος θεωρώ ότι δημιουργήθηκε επί σκοπού, κύριε Δημητρόπουλε. Αν δεν ήταν αυτό, να θυμίσω ότι πριν μερικές εβδομάδες είχαμε θυμηθεί τα λάστιχα των Τουρκοκυπρίων στο Τρόοδος. Που τέτοιες, καταρχήν να πούμε ότι καταδικαστές αυτές οι ενέργειες, έτσι για να είμαστε ξεκάθαροι. Αλλά δεν μπορεί να αναγάγεις τέτοια ζητήματα και να απειλείς να διακόψεις το διάλογο ή να τερματίσεις τις προσπάθειες οι οποίες γίνονται επικαλούμενος αυτό το ζήτημα. Είναι μια αιτίαση η οποία θεωρώ ότι έπρεπε να αξιολογηθεί ως μια κίνηση της Τουρκίας, την οποία πολλές φορές την έχουμε δει, όταν πάει να προσεγγίσει κάπου ο διάλογος, να τα ανατινάζει όλα και στη συνέχεια να μας βάζει εμάς σε μια διαδικασία επανόδου στο διάλογο με καινούργιες υποχωρήσεις. Εμείς, κύριε Μιχαηλίδη, ουσιαστικά τώρα τι κάνουμε? Εγώ αυτό κατάλαβα. Παρακαλάμε τον Ακιντζή να έρθει πάλι πίσω να κουβεντιάσουμε. Ναι. Αυτό γίνεται. Ξέρετε τι μου θυμίζει, κύριε Δημητρόπουλε, είναι ο Ακιντζή βαράει τον ΤΕΦ και εμείς χορεύουμε. Δηλαδή, όλη αυτή η συζήτηση τώρα που ξεκίνησε για να αλλάξει αυτή η απόφαση της Βουλής. Από τη μια λέει ο Πρόεδρος, και αυτό έγραψε και στην ανακοίνωσή του, ότι αυτό ήταν ένα θέμα πολύ μικρό, δεν έπρεπε κτλ. Από την ίδια ώρα, ο Δημοκρατικός Συνεδρισμός φέρνει άλλη πρόταση στη Βουλή, συντηρεί τη συζήτηση, αναδεικνύει το θέμα ως τέτοιο, μιλάει για λάθη, μιλάει για ένα, μιλάει για άκερα, δηλαδή διωγγώνει αυτό το πράγμα, δίδει από την άλλη
δυστυχώς και ένα πάτημα στο ακέρι να κάνει μια διχαστική πολιτική πάνω στο θέμα της Ένωσης. Και έχει γίνει το εσωτερικό μέτωπο μαντάρα, επαναλαμβάνω, με δική μας επάνωδο στη Βουλή, δική μας ενώ του Δημοκρατικού Συνέδρου, επάνωδο στη Βουλή για να αλλάξουμε αυτό το θέμα το οποίο δημιουργήθηκε. Άρα ουσιαστικά τι λέμε στον κύριο Ακίντζη. Σωστά διαμαρτύρεσαι. Μάλιστα υπήρξαν πολιτικοί μέλη της διαπραγματευτικής ομάδας, η κυρία Μαρκουλή, η οποία είπε ναι, έχει 100% δίκαιο. Και αυτό πάμε τώρα και στην πράξη να το τεκμηριώσουμε, αν θέλετε, με αυτή την κίνηση για αλλαγή της προηγούμενης. Πάμε να το μαζέψουμε τώρα για να μην έχουμε. Αλλά με τον πιο άγαρπο τρόπο, κύριε Δημητρόπουλε. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Μιχαλίδη. Τώρα, όλη αυτή η ιστορία που συμφωνώ μαζί σας, θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο. Δηλαδή, θα μπορούσε να είναι πολύ εύκολα αύριο 25 Μαρτίου, για παράδειγμα. Έτσι, ή το 28 Οκτωβρίου, να ενοχλεί. Κύριε Δημητρόπουλε, μου επιτρέπετε. Ναι. Φανταστείτε εάν τώρα για αυτό το θέμα. Ναι. Που όλες, επαναλαμβάνω, οι πολιτικές δυνάμεις εκτίμησαν ότι ήταν ένα θέμα πολύ χαμηλής σημασίας για να γίνει όλο αυτό το πράγμα. Εάν τώρα, όπως είπα προηγουμένως, βαράει τον τέφιο ο κύριος Ακιτζή για αυτά τα θέματα, φανταστείτε αύριο, σε αυτό το μόρφωμα το οποίο θα δημιουργήσουμε, στο οποίο ο κύριος Ακιτζή πλέον θα συμμετέχει κάτω από άλλο στάτους. Και θα μας απειλεί τότε ότι, ξέρετε, διαλύω το κράτος, φεύγω από το κράτος. Τι θα κάνουμε δηλαδή τότε, όταν μας βάζει αυτά τα παράλογα αιτήματα, είπετε για την 25η Μαρτίου, για την 1η Απριλίου και για οτιδήποτε άλλο, αυτός κρίνει ότι ενοχλεί τα συμφέροντα του. Δηλαδή δεν μπορεί να πείσει κανέναν, κύριε Δημητρόπουλε, ότι επειδή θα διαβάζονται 10 λεπτά μήνυμα για ένα ιστορικό γεγονός, απειλείται η ασφάλεια του Τουρκοκυπρίου. Να είμαστε σοβαροί. Προφανώς παραπέμπει στην ασφάλεια και τις εγγύησεις. Ότι λέει, κύριε, ορίστε, αυτοί μιλάνε για ένωση, άρα εμείς χρειαζόμαστε εδώ. Μα ποιοι μιλάνε για ένωση, κύριε. Αυτό λέω. Ναι. Θα γίνεται μια ανακοίνωση για ένα ιστορικό γεγονός που έγινε πριν 67 χρόνια στην πατρίδα μας, μέσα στις σχολικές τάξεις. Και έχουμε πει τώρα εμείς εδώ στη διαδικασία, στις ελεύθερες περιοχές, τα κόμματα μεταξύ τους να τσακώνονται, αν ήταν τότε το ενωτικό σωστό, αν ήταν λάθος, αν ένα σωρό. Αυτό ακριβώς λέω. Ναι. Και προφανώς είχε κερδίσει πόντους. Τώρα, η κάθοδος σήμερα, η παράνομη του κυρίου Τσαβούσογλου, σε σχέση με την Πέμπτη που έχουν τη συνάντηση, καταρχήν δεν ξέρουμε αν θα γίνει. Σωστό. Έτσι. Πού νομίζει θα παιχτεί τώρα το παιχνίδι του διαλόγου? Κοιτάξτε, ο κύριος Τσαβούσογλου νομίζω θα έρθει να θέσει το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθεί, θα κάνει τις επόμενες κινήσεις του ο κύριος Ακιτζή. Θεωρώ ότι η Τουρκία παρακολουθεί πολύ στενά όλη αυτή την διαδικασία μέσα από την βασική στόχευση την οποία έχει θέσει εξ αρχής. Και ποια είναι αυτή η βασική στόχευση, κύριε Δημητρόπουλε? Να δημιουργήσει ένα κλίμα ότι η ίδια, ως Τουρκία εννοώ, επιθυμεί μια λύση. Την βόλεψε πάρα πολύ ότι είχε στην ηγεσία των Τουρκοκυπρίων τον καλό κύριο Ακίτζη. Τον αποδεχτώ. Τον αποδεχτώ. Έτσι. Και που, αν θέλετε, σε ό,τι αφορούσε την ιστορική του παρουσία του κύριου Ακίτζη, ήταν σαφώς πιο μαλακή, αν μου επιτρέπετε αυτός ο όρος. Από τον Ερόγλου. Όμως φαίνεται τελικά ότι δυστυχώς ο κύριος Ακίτζη λειτουργεί και αυτός ως σφαιρέφωνο της Άγκυρας. Δεν μπορούν δηλαδή να απογαλακτιστούν, δεν μπορούν να φύγουν από το σφιχταγκάλιασμα της Άγκυρας και βέβαια τη στοχοθέτηση την οποία θέτει η ίδια η Άγκυρα. Λοιπόν, ο κύριος Τσαβούσογλου, κύριε Δημητρόπουλε, αυτό που επιθυμεί είναι τώρα να διατηρηθούν αυτά τα κενά, εγώ λέω χάσματα, στις θέσεις τις οποίες είναι ανοιχτές σε ό,τι αφορά, που δεν υπήρξαν συγκλήσεις εννοώ, που αφορούν τα 5 κεφάλαια τα οποία υποτίθεται ότι τα δουλεύουμε. Πρέπει να σας πω ότι και από την ενημέρωση που έχουμε στο Εθνικό Συμβούλιο, ουσιαστικά μετά την κατάρρευση της Γενέβης, αλλά και μετά το δείπνο, αν θέλετε, δεν υπήρξε καμιά ουσιαστική πρόοδος. Και οι δημοσιογραφικές πληροφορίες αυτό λένε, αλλά και από την πλευρά του Προεδρικού δεν έχουμε κάποια τέτοια αντίληψη. Επομένως, η Τουρκία τι θέλει? Θέλει να μας ξαναοδηγήσει σε μια διάσκεψη, στην οποία εμείς θα πανηγυρίζουμε ότι η Τουρκία εκεί είναι παρούσα. Η Τουρκία όμως είναι εκεί παρούσα, δεν απέδειξε μέχρι σήμερα ότι είναι εκεί για να συζητήσει τη διεθνή πτυχή. Αυτό που, και να θυμίσω ότι την εναρκτήρια δήλωση του κ. Τσαβούσογλου, τη μόνη μάλλον δήλωση, διότι μετά είχε δουλειές και έφυγε ο κ. Τσαβούσογλου, όπου εκεί άνοιξε θέματα για το πρωτογενές δίκαιο, άνοιξε θέματα για τα δικαιώματα των Τούρκων υπηκών, άνοιξε θέματα για την εκπεριτροπής προεδρία και μια σειρά άλλα θέματα που αφορούν τα 5 κεφάλαια τα οποία είναι ανοιχτά. Τα οποία αυτό θέλει να καλύψει. Λέτε ότι δεν δικαιολογείται μια νέα διάσκεψη, η παρουσία μας σε μια νέα διάσκεψη. Δεν έχει κάτι καινούριο. Ναι, δεν υπάρχει κάτι καινούριο. Και ο στόχος της Τουρκίας είναι να μας οδηγήσει αυτή τη λογική του παρεδώσε. Μάλιστα. Ξέρει, κύριε Δημητρόπουλε, η Τουρκία ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή θέματα, και κυρίως τα θέματα της διεθνούς πτυχής, που δεν βρίσκει
έρισμα να τα συζητήσει μαζί με τη διεθνή κοινότητα. Ξέρει για το κομμάτι της ασφάλειας, των εγγυήσεων και ειδικά τα θέματα που ακουμπούν την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, η Τουρκία πάντα έκανε το δικό της κομμάτι, είχε τη δικιά της πολιτική. Το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς. Εδώ είναι το θέμα. Βεβαίως το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς και εμείς έχουμε πει εξ αρχής ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε και νομίζω είναι το σωστό, κύριε Δημητρόπουλε, είναι να γίνει μια άμεση σύγκληση του Εθνικού Συμβουλίου, να γίνει μια αποτίμηση τι έγινε στα Μοντ Μπελεράν και στη Γενέβη, τι έγινε τώρα στις συναντήσεις που έγιναν αυτή την περίοδο στην Κύπρο και να δούμε εάν όντως υπάρχει ανάγκη για αυτό που εμείς φωνάζουμε από την πρώτη μέρα για μια νέα χάραξη πολιτικής σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες επίλυσης του Κυπριακού. Μάλιστα. Να καλημερίσουμε τον κύριο Προδρόμου. Καλημέρα, κύριε Προδρόμου. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι. Μακάρι να είναι καλύτερη από την προηγούμενη. Τώρα, λέγαμε και με τον κύριο Μιχαηλίδη ότι ο διάλογος κρέμεται από μια κλωστή. Από ένα γεγονός το οποίο ασήμαντο προφανώς, αφορμή ήταν, γιατί θα μπορούσε αν δεν ήταν αυτό να ήταν κάτι άλλο. Θεωρείτε ότι είμαστε σε μια πολύ πολύ δύσκολη φάση που μπορεί να σκηνοβατούμε και μπορεί και να τον πάρουμε και το διάλογο, λέτε? Είναι δύσκολα τα πράγματα. Σίγουρα είναι δύσκολη φάση. Ο διάλογος δεν κρέμεται από μια κλωστή. Ο διάλογος κρέμεται από την βούληση της τουρκικής πλευράς να συνεχίσει. Και επειδή ακόμα και τώρα το πρωί στο ραδιόφωνο ακούμε συζητήσεις, έχουμε ξεκινήσει. Θα μπορούσε να μην το κάναμε. Διάφορες συζητήσεις οι οποίες είναι εκτός θέματος. Όπως συζητούν τώρα συνάδελφοί σας, δεν τους κακίζω, είναι το συζητάει και ο κόσμος. Ξέρω εγώ τι κάνουμε οι πολιτικές δυνάμεις με το ΕΛΑΜ. Ως αν εμείς να το ψηφίσαμε πριν από κάποιους μήνες ή ως αν κόμματα τα οποία αντιδρούν και δικαιολογημένα ανησυχούν κάποια κόμματα, το ΑΚΕΛ ας πούμε, σαν να είμαστε τώρα Ιούνιο του 2016, ναι, ενώ είμαστε Φεβρουάριο του 2017. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει καλέσει τον Τουρκοκύπριο ηγέτη να επιστρέψει στην διαπραγμάτευση και η δική μας η θέση είναι ότι θα πρέπει ψύχρεμα, όπως ακριβώς είναι η προσέγγιση του Προέδρου, να βάλουμε τα πραγματικά γεγονότα. Δεν υπήρξε κάποιο πραγματικό γεγονός για να ματαιωθεί ο διάλογος, για να διακοπεί. Δεν έχει ξεκινήσει στην δική μας πλευρά, τουλάχιστον από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κανένας προεκλογικός. Αυτό το πράγμα. Πάντως είπα, Ακιντζή, ότι λέει, ναι, είναι δύο τα μυαλά, λέει. Το ένα, ναι, είναι στις εκλογές, ναι, και το άλλο στο Κυπριακό. Γι' αυτό το λέω, διότι θα ήμασταν κι εμείς δικαιολογημένοι, κύριε Δημητρόπουλε, πριν από την συνάντηση στη Γενέβη, να πούμε ότι η Τουρκία έχει το πολύ κρίσιμο δημοψήφισμα, το οποίο είναι κρισιμότερο από έναν προεκλογικό αγώνα. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Άρα λοιπόν η Τουρκία δεν διαπραγματεύεται. Άρα λοιπόν τι. Θέλω ακόμα να υπογραμμίσω ότι το τελευταίο διάστημα, δηλαδή περίπου από το τέλος του προηγούμενου χρόνου, η τουρκική πλευρά είχε φτάσει, είχε οδηγηθεί, είχαν έρθει τα πράγματα να πάει σε μια διεθνή διάσκεψη για την ασφάλεια. Αυτό δεν νομίζω ότι, όπως λένε κάποιες πολιτικές δυνάμεις εδώ, είναι λίγο αστείο, ξέρετε. Φτάνει στα όρια της υπερβολής και του αστείου να λέμε ότι ήταν δώρο στην Τουρκία. Ήταν δώρο το ότι κάθισε εκεί. Ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είδαμε τον εκνευρισμό του κ. Τσαβούσογλου, ο οποίος αναγκάστηκε να κάνει φραστικό επεισόδιο με τον κύριο Γιούνκερ. Ήθελε, αρέσει στην Τουρκία να συγκρούεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση για να κάνει τι? Ναι. Προφανώς ήταν πολύ δυσαρεστημένος που ήταν εκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτω από οποιοδήποτε καθεστώς. Εμείς εδώ ψιλολογούσαμε 15-20 μέρες, θα είναι, δεν θα είναι. Αυτοί που έλεγαν δεν θα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, μονίμως αρνητές, όταν είδαν την Ευρωπαϊκή Ένωση, άλλαξαν συζήτηση. Τι έγινε εκεί? Εκεί ετέθη το θέμα των εγγύσεων, κατάργηση εγγύσεων και βεβαίως η αποχώρηση του τουρκικού στρατού. Αποτέλεσμα είχαμε? Όχι. Η τουρκική θέση ήταν εντελώς αρνητική. Ούτε έχει αλλάξει. Ναι, όμως συμφωνήθηκε και είναι αυτό ένα είδος πίεσης για αυτούς που ενδιαφέρονται και συζητάνε τακτικές και στρατηγικές απάνω στην Τουρκία. Πρέπει κάτι να γίνει με αυτό το θέμα. Επιτροπές τεχνοκρατών να ξαναπάμε στη διεθνή διάσκεψη. Σε αυτή τη φάση ήμασταν. Και βεβαίως στο μεταξύ θα έπρεπε, αφού η δική μας πλευρά προχώρησε στην διάσκεψη, συζητήσαμε τα θέματα της ασφάλειας, θα έπρεπε να προχωρήσουν και τα άλλα. Το εδαφικό, το περιουσιακό,
Τα θέματα, τα υπόλοιπα. Είμαστε καταδικασμένοι στα να, οποία είδαμε είμαστε ότι καταδικασμένοι να κουβεντιάζουμε, κύριε. Να έχουμε διάλογο και να επιζητούμε ναι, την επίλυση. Αλλά θέλω να πω ότι ενώ αυτό ήταν το σκηνικό, μπορούσα να το πω και με δύο λέξεις. Συγγνώμη, μακρηγόρησα. Αλλά όλοι ξέρουμε ποιο είναι το σκηνικό. Και εδώ υπήρχε μια πίεση. Και εδώ είναι κατανοητό ότι δεν μπορεί ο κύριος Ακιντζή να λέει εγώ θέλω να γίνω πρόεδρος εκ περιτροπής, αλλά η Μόρφου θα μείνει από εκεί γιατί ξέρετε έχει περάσει το 2004. Ενώ γινόταν αυτή η διαπραγμάτευση, τι έγινε, η τουρκοκυπριακή πλευρά βρίσκει μία αφορμή που δεν έπρεπε να δοθεί, που έπρεπε να είχαμε φροντίσει, γιατί δεν είναι το άπαν να γράψουμε σε μια κόλλα χαρτί τον κανονισμό. Άρα λέτε ότι ήταν λάθος. Εκ των υστέρων ήταν λάθος όλο αυτό. Εάν κάνουμε τακτικές και στρατηγικές λεπτομερώς, όπως κάποιοι συζητάμε όλη τη μέρα, αυτό το πράγμα, αυτή την ώρα, είτε δεν έπρεπε να γίνει καθόλου, είτε και όταν έγινε, που ήταν κάτι το πολύ πολύ... μια λεπτομέρεια ήταν. Δεν θα έπρεπε να δώσουμε εμείς τόση μεγάλη, διαστάσεις. Γιατί ο συναγερμός... Δυστυχώς όλοι βρήκαν την ευκαιρία, κύριε Δημητρόπουλε, ναι, να ιδεολογήσουμε. Μάλιστα. Έτοιμοι είμαστε να πάσα αυτό στιγμή το έχουμε, το να βγάλουμε τα αποθυμένα μας. Ναι, πέστε μου τότε. Ένθεν και ένθεν. Γιατί τότε ο συναγερμός... Οι τώρα λένε, τους ακούω και κατηγορούν και εμάς, φορέσαν τις φουστανέλες και άλλοι λένε, εσείς φοράτε φέση. Μάλιστα. Ωραία. Με αυτά τα μυαλά, το πολύ πολύ να χτυπήσει η φουστανέλα πάνω στο φέση και να ανατραπούμε. Εμείς, οι Ελληνοκύπριοι. Γιατί τότε ψηφίσατε αποχή από την ψηφοφορία. Το είπαμε από την πρώτη στιγμή. Όχι, καθόλου λάθος. Πολύ σωστά και είναι πολύ απλό. Ότι εμείς κρίνουμε ότι δεν είναι αρμοδιότητα της Βουλής να ψηρίζει και να λεπτολογεί τέτοιους κανονισμούς και ιδιαίτερα να αποφασίσει ποιες μέρες θα μνημονεύονται. Ας το αποφασίσει το Υπουργείο Παιδείας μαζί με τα σχολεία, με τους διευθυντές, γιατί δεν είναι κανένα θέμα πολιτικής, είναι μια μικρή αναφορά, ένα μικρό κείμενο, το οποίο ξέρουμε εκπαιδευτικοί που μπορεί να μας ακούνε, ας τα πούνε αυτά οι ίδιοι, στην πράξη μπορεί καν να μην διαβαστεί εκείνη τη μέρα. Αν υπάρχει φόρτος εργασίας, αν είμαστε κοντά σε εξετάσεις, αν ο καθηγητής, ο άνθρωπος έχει πολύ πίεση, μπορεί να μοιράσουν ένα φυλάδιο, να πούνε παιδιά, σήμερα είναι η 1η του Μάη, η γιορτή των εργατών. Καλά, αυτό κάτι άλλο, θα ήταν. Αν δεν ήταν αυτό, θα ήταν η 1η Απρίλη, θα ήταν η 28 Οκτωβρίου. Μα θα άμα μπορούσε, ψάχνουν να βρούνε, θα το βρούνε. Θα μπορούσε να ήταν και μεταξύ μας ο κύριος Αγγιντζή θα μπορούσε να βρει κάποια άλλη πρόφαση, αν ήθελε. Γι' αυτό λοιπόν τώρα, αυτό που δοκιμάζεται είναι η πραγματική βούληση πλέον όχι της Τουρκίας και του κύριου Αγγιντζή. Ναι. Και αν ο κύριος Αγγιντζή λέει ότι κάνουμε εμείς προεκλογικό, που έχει κάποιο δίκιο. Στην Κύπρο ζούμε και ξέρουμε. Κάποιοι ίσως να ετοιμάζονται. Και βέβαια, αν στην Κύπρο ζούμε και ξέρουμε, και οι Τουρκοκύπροι στην Κύπρο ζουν και ξέρουν ότι δεν υπάρχει κανένα ενωτικό κίνημα σήμερα. Ναι. Έτσι εξηγημένοι. Αλλά πώς εξηγείτε τώρα, αν ο κύριος Ακιντζή έχει κάποιο δίκιο, θα κριθεί και η δική του η στάση απέναντι στο προεκλογικό και το δημοψήφισμα που γίνεται στην Τουρκία. Πριν περάσω στον κύριο Μιχαλίδη, θα υπάρξει τροπολογία από την πλευρά, πρόταση νόμου, τροπολογία μάλλον από την πλευρά του συναγερμού όσον αφορά την απόφαση αυτή, για να αλλάξει. Έχει κατατεθεί η πρόταση νόμου, η οποία δεν μιλάει ούτε για το ενωτικό δημοψήφισμα, ούτε για τα Οκτωβριανά, ούτε για οποιαδήποτε άλλη ιστορική επέτειο. Λέει ότι, εξάλλου υπενθυμίζω και κάτι που είχε πει ο Γενικός Εισαγγελέας. Πολλοί αυτές τις μέρες τον επικαλούνται. Δεν είχε πει ότι κατακρύβιαν τους κανονισμούς η Βουλή, δεν κάνει αυτό που σας λέω, να δημιουργεί εκ του μηδενός. Είτε τους εγκρίνει είτε τους απορρίπτει. Το έχει πει τότε με το θέμα του ωραρίου. Ναι, έτσι, ακριβώς. Όμως η πρόταση νόμου λέει ότι ο συγκεκριμένος κανονισμός που έχει 4 σκέλη, το δέλτα, το τέταρτο είναι αυτά τα γεγονότα, οι ημερομηνίες, μπορεί να είναι η μέρα του Ερυθρού Σταυρού, έχουμε εξηγήσει, έχει ακούσει ο κόσμος τι μνημονεύεται στα σχολεία. Αυτό είναι δουλειά του Υπουργείου να καθορίσει τι είναι και όχι των πολιτικών κομμάτων. Γιατί αν καθίσουμε, βάζω πρώτο πληθυντικό, τα πολιτικά κόμματα, καταλαβαίνει κανένας ότι από ευαισθησία και τα πρόσωπα που είναι στη Βουλή κινδυνεύουμε να βάλουμε 300 ημερομηνίες. Να είναι κάθε μέρα κάτι. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μιχαλίδη, παρακαλώ. Κοιτάξτε, κύριε Δημητρόπουλε, παραμένει μετέωρο ακόμα. Ναι. Ενώ ο Δημοκρατικός Συναγερμός και ο κύριος Προδρόμου τώρα, ναι, πριν λίγο, υποβαθμίζουν στην πραγματική του διάσταση, θα έλεγα, αυτό που συνέβη και με το ενωτικό δημοψήφισμα. Την ίδια ώρα όμως, η κοινοβουλευτική ομάδα του Δημοκρατικού Συναγερμού αμέσως
ανταποκρινόμενη στις αιτιάσεις του κύριου Ακίτζη, τρέχει να αλλάξει τον νόμο, δείχνοντας ουσιαστικά τι, ότι όντως ήταν ένα μεγάλο θέμα, το οποίο τρέχουμε αμέσως να το μαζέψουμε, να το αλλάξουμε, έτσι ώστε να μην δημιουργεί αφορμές για τον κύριο Ακίτζη, που εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας και σας είπα και προηγουμένως ότι πριν δύο εβδομάδες ήταν τα λάστιχα των Τουρκοκυπρίων. Μπορεί να είναι μια άλλη επέτειος την οποία δεν αρέσει στον κύριο Ακίτζη. Και όλα αυτά τα λέω υπό την εξή σκέψη, κύριε Πίντρου. Φανταστείτε τι θα συμβεί αύριο σε αυτό το κράτος που πάμε να δημιουργήσουμε, όπου θα δώσουμε στο 18% θα δώσουμε εξουσίες ίσες προς ίσον στους Τούρκους και στους Έλληνες. Όπου θα βρίσκουν την οποιαδήποτε αφορμή και εκεί δεν θα απειλούν ότι δεν θα συνεχίσουν το διάλογο. Εκεί θα απειλούν ότι θα αποχωρήσουν από το κράτος, θα πάρουν το κομμάτι τους και θα φύγουν. Και τότε ποιος θα τα μαζεύει αυτά, κύριε Δημητρού. Πετε μου κάτι τώρα. Εσείς καταθέσετε προτάσεις στο Εθνικό Συμβούλιο προχθές όσον αφορά αλλαγή στρατηγικής. Εμείς, κύριε Δημητρόπουλε, θα σας σημίσω ότι τον Φεβρουάριο του 2015, μετά από έντονες δικές μας παραστάσεις, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε συγκαλέσει και τότε μια ειδική μάλιστα συνάντηση, μια ειδική συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου για να συζητηθούν οι προτάσεις. Τότε, εάν δεν με απατάμε η μνήμη μου, εμείς μόνο είχαμε καταθέσει γραπτός ένα 60 σελίδο μια στρατηγικής. Σε όλη αυτή την περίοδο από το Φεβρουάριο του 2015 μέχρι σήμερα έχουν φύγει πάρα πολλές επιστολές για πιο εξειδικευμένα θέματα προς τον Πρόεδρο Αναστασιάδη, χωρίς μάλιστα να επιδιώκουμε τη δημοσιότητα αυτών των επιστολών ή αυτών των κινήσεων, αν θέλετε, γενικότερα. Εμείς το τι έχουμε πει προς τον Πρόεδρο Αναστασιάδη είναι ότι συνεχίζει να εφίσταται, να είναι στο τραπέζι η δικιά μας η στρατηγική, παρόλο όπου ετοιμάζουμε αυτή τη στιγμή κάποια επικαιροποίηση για κάποια θέματα που έχουν προκύψει σε αυτή την περίοδο, όπως είναι το Brexit, που θεωρούμε ότι πρέπει να αναλυθεί, η εκλογή Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες κτλ. Άρα, στρατηγικές υπάρχουν εκεί. Αυτό που αναμένουμε είναι να δούμε αν όντως ο Πρόεδρος εννοεί αυτό που λέει, ή απλώς είναι άλλο ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα στο οποίο λέει «Μα εγώ σας έδωσα την ευκαιρία και εσείς δεν καταθέσατε τίποτα». Ναι. Είναι, ξέρω εγώ, εμείς θεωρούμε ότι, και θέλω να επαναλάβω και το εξής, κύριε Δημητρόπουλε, εμείς δεν λέμε ότι πρέπει ο Πρόεδρος να υιοθετήσει αυτό που λέει η Συμμαχία των Πολιτών ή φαντάζομαι και οποιασδήποτε άλλες δυνάμεις καταθέσουν κάποια κείμενα. Εμείς λέμε ότι αξίζει τον κόπο να προβληματιστούμε με δεδομένο ποιο. Ότι εδώ και 42 χρόνια ή εδώ και ξέρω εγώ 39 χρόνια αν προτιμάτε, συζητούμε μια συγκεκριμένη γραμμή και μια συγκεκριμένη προσέγγιση η οποία φαίνεται ότι δεν αποδίδει. Ο στόχος της κάμψης της τουρκικής αδιαλλαξίας δεν έχει επιτυχία. Αντίθετα θα έλεγα ότι συνεχώς αποθρασύνεται και φτάνει στα σημεία που φτάνει και που καθημερινά συζητούμε. Άρα θεωρούμε, εάν εμείς αναγνωρίζουμε ότι αυτό δεν πέτυχε, πάει να πει ότι πρέπει να δοκιμάσουμε κάτι άλλο. Λέτε ότι πρέπει να βάλουμε νέα στοιχεία στο διάλογο, έτσι, μέσα. Κοιτάξτε, εμείς, και αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσω, κύριε. Είσαι υπέρ του διάλογου, φαντάζομαι. Βεβαίως είμαστε υπέρ του διάλογου και το λέω αυτό διότι μέσα σε αυτή τη διχαστική συζήτηση που ξεκίνησε με την αφορμή της απόφασης της Βουλής. Και δεν μιλώ για τον κύριο Προδρόμου τώρα, αλλά στην κοινωνία μέσα έχει ανοίξει ένας διάλογος για τους ενωτικούς, είδατε τι έγινε, σβάστικες και νεοφασίστες και τα λοιπά. Είναι τραγικό αυτό που σημαίνει. Είναι τραγικό, διότι εμπρότης καταστρέφεται η ενότητα. Άρα εμείς λέμε ναι στο διάλογο, εκεί που διαφωνούμε και διαφωνούμε έντονα, κύριε Δημητρόπουλε, είναι το πλαίσιο του διάλογου. Δεν μπορεί να συμμετέχει σε ένα διάλογο όπου όλα τα δεδομένα του διαλόγου, όλες οι παράμετροι του διαλόγου είναι υπέρ του δυνατού. Πρέπει να προσπαθήσεις να δημιουργήσεις τέτοιες συνθήκες στις οποίες να ασκείται πίεση στην τουρκική πλευρά, έτσι ώστε στα πλαίσια του διαλόγου να μην, και χρησιμοποιώ μια φράση που είπε προηγουμένως ο κύριος Προδρόμου, να μην κρέμεται από τη βούληση της Τουρκίας. Ναι. Διότι δεν θα κρέμεται ποτέ από τη βούληση της Τουρκίας. Πρέπει να εξαναγκαστεί η Τουρκία να συζητήσει κάτι που θα θέλουμε, κύριε Δημητρόπουλε. Δεν αλλάξετε θέση όσον αφορά τη διζωνική δικοινοτική. Όχι, τι να λέω. Όχι, λέω, όπως πήγατε και είπατε, εντάξει, τώρα να το κουβεντιάζουμε. Όχι, παραμένει θέση. Κύριε Δημητρόπουλε, αυτό είναι μέσα στην ιδρυτική μας διακήρυξη. Μάλιστα. Θεωρούμε ότι η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία θα δημιουργήσει ένα μόρφωμα ρατσιστικό, άδικο και προπάντων δυσλειτουργικό και μη βιώσιμο. Μάλιστα. Και μη ανθεκτικό στον χρόνο. Μάλιστα. Που είναι αυτά τα βασικά ζητούμενα για τη λύση του Κυπριακού που επιδιώκουμε. Μάλιστα. Κύριε Προδρόμου, βλέπετε ότι υπάρχουν, δηλαδή, με αφορμή αυτό το ενωτικό, το τροπολογία, ήρθε στην επιφάνεια πάλι όλο αυτό που κρατάμε φαίνεται μέσα μας. Έχουμε ανάγκη από εκτόνωση, από αντιδικία, από αντιπαράθεση. Το έχουμε αυτό το πράγμα εμείς τελικά.
Ναι, αλλά δεν ξέρω πόσο σοφό είναι να εκτονωνόμαστε. Και έρχονται και εκλογές τώρα. Ημέν εναντίον των δε μεταξύ μας. Ναι. Σε άλλα θέματα ίσως, ναι. Στο εθνικό ζήτημα αυτό το πράγμα είναι λιγάκι παράδοξο και καταστροφικό. Παρένθεση, δεν ξέρω, η εκλογή του κυρίου Τραμπ και το Brexit ίσως να μην είναι δύο νέα στοιχεία. Δεν το λέω αντιλέγοντας αυτά που είπε ο κύριος Μιχαηλίδης. Ίσως να είναι ένα και το αυτό από μια άποψη ως προς το που πάει ο κόσμος και ποια λογική επικρατεί. Και όταν επικρατεί σε μεγάλες ομάδες ανθρώπων, εκατοντάδων εκατομμυρίων, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες ή η Βρετανία. Και η Γαλλία που έρχεται, τα ξέρετε καλύτερα από τα της Γαλλίας. Υπάρχουν προεδρικές εκλογές, κρίσιμες εκεί. Τότε θα πρέπει να έχουμε και εμείς το νου μας. Πρώτον όμως, κύριε Δημητρόπουλε, εμείς ποτέ δεν είπαμε και ούτε είναι η θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Αν ήταν η θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας ότι θα δώσουμε ίσα ακριβώς, ίση εξουσία στους Τουρκοκύπριους, τότε θα είχε βρεθεί και μια λύση, γιατί εκεί πιέζουν και ζητούν κάποια πράγματα. Αντίθετα, έχουμε πει ότι βεβαίως θα υπάρχει αρχή της πολιτικής ισότητας. Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν διευκρινίσει από το 1992 τι είναι αυτό το πράγμα. Δεν είναι ο Νίκος Αναστασιάδης που το 2013 όταν εκλέγηκε με εντολή να στήσει ξανά την οικονομία στα πόδια της, που θυμάστε, η Κυπριακή Δημοκρατία τότε που λέει και το δίκο κάθε μέρα, το δίκο το λέει περισσότερο, γι' αυτό το αναφέρω, ότι κινδυνεύει, τότε πήγε να καταργηθεί, πτώχευσε, διαλυόταν. Όταν εξελέγει και έπρεπε να σώσει την οικονομία, η θέση την οποία ο πρόεδρος είχε εμφανίσει ήταν ότι θα κάνει διαπραγματεύσεις. Ναι. Διαπραγματεύσεις όπως αποφάσισε η ελληνική κυπριακή πλευρά. Όχι με την εκλογή Αναστασιάδη, όχι με την εκλογή Χριστόφια πριν από πόσα χρόνια, αλλά από το 2006, αμέσως μετά το δημοψήφισμα, έγινε μια συμφωνία. Εκείνη η συμφωνία που έκανε ο Τάσος Παπαδόπουλος, εκ μέρους όλων μας, δεν έχει σημασία αν ήταν ο Τάσος, δεν έλεγε ότι θα... Τρίτη γραμμή, δέσμευση λέει, για τη ζωνική δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα. Τώρα η Συμμαχία Πολιτών, με κάθε σεβασμό, μπορεί να έχει όποια άποψη θέλει, αλλά είναι κόμμα το οποίο ιδρύθηκε από τον κύριο Λυλικά μετά τις προεδρικές εκλογές του 2013. Που λέτε ότι ήταν υπέρ της ζωνικής τότε. Υπουργός ήταν. Μάλιστα. Υπουργός του Τάσου Παπαδόπουλου. Δεν είναι εμείς τότε που αποφασίσαμε, όπως σήμερα αποφάσισε ο Νίκος Αναστασιάδης, θα συνεχίσω τις διαπραγματεύσεις με τη στήριξη. Και κλείνω αυτό το κεφάλαιο. Έχει μετάλλαξει δηλαδή ο Λυλίκας. Όχι, εγώ δεν θέλω να χαρακτηρίσω κανέναν. Θέλω να δείξω ότι είναι εύκολο να λες ότι, κοιτάξτε να δείτε, δεν πρέπει να είναι. Γιατί αυτό που έριξε ο κύριος Μιχαηλίδης, ότι θα δώσουμε στους Τουρκοκύπριους ίδιο και ίσο λόγο επί παντός θέματος κλπ. Δεν είναι αυτή η θέση μας. Θα υπάρχει αποτελεσματική συμμετοχή των Τουρκοκυπρίων σε ένα ομοσπονδιακό κράτος, αλλά εάν απ' την άλλη έρθουμε και πούμε ότι κοιτάξτε, δεν είναι λογικό, δεν θα σταθεί η ομοσπονδία, το υπενήχθηκε, τότε θα πρέπει να πούμε και ποια άλλη είναι η επιδίωξη, διότι αυτή τη στιγμή οι Τουρκοκύπροι και ΦΕΦ και δυστυχώς, όχι οι Τουρκοκύπροι, η Τουρκία καθαρά, έχει απόλυτο λόγο, όχι ίσο με κανέναν, στα κατεχόμενα. Κρατάει τα εδάφη, κάνει ό,τι θέλει, έχουν τουρκική λίρα, αλλάζουν την ώρα κλπ. Κλπ. Δεν το συζητάμε ότι σε περίπτωση μη λύσης είναι. Μα θα πρέπει να το συζητήσουμε αν συζητάμε στρατηγικές. Και αφού είπε ο κύριος Μιχαηλίδης και πολύ λογικά και σωστά ότι θα πρέπει να υπάρχει πίεση απάνω στην Τουρκία, όχι απλώς να περιμένουμε να αλλάξει η πολιτική της βούληση, εγώ αυτό προσπάθησα να παρουσιάσω στην αρχή, ότι η Τουρκία βρέθηκε κάπως στενά. Δεν λέω ότι έφτασε στο χείλος του γκρεμού, κάπως στενά. Γιατί, κύριε Δημητρόπουλε, ξεσηκώθηκε η Τουρκία και ξαφνικά είπε να συζητήσουμε και ζήτημα 4 ελευθεριών των πολιτών της Τουρκίας, ως αν να είναι κράτος μέλος μετά την λύση. Κάτι το οποίο προφανώς είναι ανεδαφικό και αν μη τι άλλο θα απορριφθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Άρα, γιατί τα κάνει αυτά? Ίσως δεν είναι, ίσως είναι διότι δέχεται κάποια πίεση. Αν λοιπόν έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε κάποια πίεση, και εγώ πιστεύω ότι το καταφέραμε, η τακτική που ακολουθεί ο Νίκος Αναστασιάδης δεν ήταν, όπως κάποιοι καταγγέλουν, χάιδεμα στην Τουρκία, αντίθετα. Αν λοιπόν τα καταφέραμε,
Τότε να μην το χαλάσουμε μόνοι μας, να δώσουμε αφορμή, να διακοπεί ο διάλογος και να φανεί κιόλας ότι η ελληνική πλευρά κάτι έκανε. Γιατί τώρα εκεί είμαστε. Λοιπόν, σε 10 λεπτά τα είπατε όλα. Προλάβετε και τα είπατε όλα. Είστε φοβερός. Εμείς περιμένουμε, κύριε Δημητρόπουλε, να επανέλθει ο κύριος Ακιντζή, να αφήσουμε τα πείσματα, τις αιτιάσεις, τις προφάσεις. Η ειλικρίνεια της ελληνικής πλευράς στον διάλογο έχει φανεί εδώ και πόσους μήνες, έστω και αν μεταξύ μας έχουμε διαφορές, τσακωνόμαστε. Εμείς είναι καθαρό ότι θέλουμε εκεί και το διάλογο. Έχει φανεί ότι η ελληνική πλευρά, το έδειξε και η ελληνική κυβέρνηση, διαπραγματεύεται. Ας το δείξει και η Τουρκία, και αν δεν το δείξει όπως κάποιοι είναι βέβαιοι, τουλάχιστον να έχουμε τα αποτελέσματα που. Έρχεται σήμερα ο κύριος Τσαβούσογλου εδώ, παράνομη επίσκεψη. Προφανώς θα καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις. Ένα λεπτό, κύριε Μιχαηλίδη, για να το κλείσουμε. Ναι, αλλά ελέγχθηκαν κάποια πράγματα που πρέπει να απαντηθούν, κύριε Δημητρόπουλε. Θα ήθελα να πω στον κύριο, στο φίλτα τον κύριο Προδρόμο, ότι επειδή κάνει πάντα αυτή τη συζήτηση με αναφορά στην 8η Ιουλίου και στο ότι ο κύριος Λίκας ήταν τότε υπουργός εξωτερικών. Γιατί συζητάτε το στρατηγικό πλαίσιο γι' αυτό, κύριε δεν Προδρόμο, έχω κάτι. Ειδικά ναι. εσείς δεν θα έπρεπε να βάζετε σε αυτή τη διάσταση μια συζήτηση. Και μάλιστα να αναφέρεστε στον Γιώργο Λιλίκα, ο οποίος δεν είναι παρόν για να αντιμετωπίσει αυτό το διάλογο. Στον κόμμα σας. Ωραία. Εγώ σας θυμούμαι, είμαι λίγο νεαρότερος από εσάς, σας θυμούμαι να παρακολουθώ με μεγάλη ευχαρίστηση συζητήσεις που οργανώνετε στο λόγο τότε, αλλά και μετά τις τοποθετήσεις σας σε ό,τι αφορά αυτή την επιδιωκόμενη λύση και στην οποία σήμερα ακούω εντελώς διαφορετικά πράγματα. Και θα ήθελα να πω το εξής, κύριε Δημητρόπουλε. Εάν ο κύριος Αναστασιάδης βγαίνει σήμερα και λέει και διακηρύττει συνεχώς ότι επιδιώκει να φέρει ένα σχέδιο λύσης ενώπιον του κυπριακού λαού, το οποίο δεν θα έχει καμία σχέση με το σχέδιο ΑΝΑΝ, που να θυμίσω ότι ο πιο ένθερμος υποστηριχτής του σχεδίου ΑΝΑΝ ήταν ο κύριος Αναστασιάδης. Ο κύριος Αναστασιάδης δικαιούται να έχει αλλάξει θέση ή έχει μεταμορφωθεί, μετασχηματιστεί, τι είπατε προηγουμένως, και άλλοι πολιτικοί δεν μπορούν να αναγνωρίσουν κάποια λαθασμένη επιλογή την οποία έκαναν στο παρελθόν και να κινηθούν προς μια καινούργια στρατηγική την οποία θεωρούν ότι είναι πιο αποδοτική. Yeah. Αυτή τη στιγμή, κύριε Δημητρόπουλε, είπα και το παραλαμβάνω, είναι μέσα στην ιδρυτική μας διακήρυξη η αντίθεση μας για μια λύση της ζωνικής κοινωνικής ομοσπονδίας, την οποία τη θεωρούμε άδικη, ρατσιστική, μη λειτουργική και μη βιώσιμη. Αυτό θέλω να είναι ξεκάθαρο και να μην παραπέμπουν κάποιοι σε κάποιες άλλες εποχές με κάποια άλλα δεδομένα. Μάλιστα. Κλείνω με αυτό, κύριε Δημητρόπουλε. Η Τουρκία, λέει ο κύριος Προδρόμου, βρέθηκε στα δυο στενά. Όχι ότι την πιέσαμε πάρα πολύ, αλλά βρέθηκε στα δυο στενά. Καρχήν θέλω να πω το εξής. Είναι θετικό ότι για πρώτη φορά η Τουρκία ήταν ενώπιον της Κυπριακής Δημοκρατίας, έστω στην καταδήλωση εκπροσώπησή μας του Προέδρου του κ. Αναστασιάδη. Όμως από την άλλη, είπα και προηγουμένως ότι η δήλωση του κύριου Τσαβούσογλου εκεί ήταν καθαρά σε θέματα τα οποία αφορούν τον κύριο Τσαβούσογλου και τους στρατηγικούς στόχους της Τουρκίας. Δεν ήταν για την διεθνή τύχη που τον είχαμε. Και να πω πού διαφοροποιούμαστε σε ό,τι αφορά τη στάση του Δημοκρατικού Συναγερμού. Πριν λίγες μέρες πήρε μια απόφαση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμμα σε ό,τι αφορά τη διακοπή της ενταξιακής πορείας της Τουρκίας. Άκουσαμε είναι πάρα το, πολύ. Το έγγραφο που διέρευσε, λέτε έτσι, για όσον αφορά τη θέση του λαϊκού για την ένταξη της Τουρκίας. Μάλιστα. Εκεί άκουσαμε πολύ προσοχή τον κύριο Κασουλίδη. Δεν μιλάει συχνά, αλλά τον άκουσα πρόσφατα, πριν 2-3 μέρες, όπου είπε ότι αυτή είναι η θέση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, αλλά εμείς διαφωνούμε. Εμείς ανοίγουμε την πόρτα στην Τουρκία. Εμείς δεν βάζουμε πρόσκομα στην Τουρκία. Αυτή τη στιγμή συζητάει η Τουρκία, κύριε Δημητρόπουλε, για διεύρυνση της τελωνειακής σχέσης και από μία έκθεση που διάβασα, μιλάμε για 280 δις οικονομικά ωφέλη προς την Τουρκία. Αυτή λοιπόν την πόρτα της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν είδα, ούτε άκουσα τον κύριο Κασουλίδη να λέει ότι εμείς θα προσπαθήσουμε να την μπλοκάρουμε έτσι ώστε να δημιουργήσουμε πραγματικό κόστος στην Τουρκία, κύριε Δημητρόπουλε, και να καθίσει να συζητήσει μεν, αλλά με άλλα δεδομένα. Και να ξέρει ότι εμείς δεν θα άρουμε το οποιοδήποτε βέτο βάζουμε για να φράξουμε αυτά τα ωφέλη που έχει από την Ευρωπαϊκή Ένωση η Τουρκία, αν δεν πάρουμε σοβαρές κινήσεις προς τις θέσεις δικαίου που επιδιώκουμε στο Κυπριακό. Για να διευρυνθεί η κανονική ένωση της Τουρκίας, θα πρέπει πρώτα να την εφαρμόσει στην Κύπρο. Ναι. Αυτή θα είναι η θέση μας. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια να έχετε, αγαπητοί κύριοι. Να πάμε στην Αμόχωστο, να πάμε στο Μαρίνο τον Παυλικά. Μαρίνο μου, καλή σου μέρα. Καλή εβδομάδα.